Καλώς ήρθατε καταρχήν στο webinar για τον κατάλογο δεδομένων και το ψηφιακό εργαστήριο του HELIX, το HELIX Lab. Εγώ κυρίως ασχολούμαι με το κομμάτι του καταλόγου δεδομένων, γενικότερα της διαχείρισης για τον κατάλογο των δεδομένων. Και ας ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά να τα βλέπουμε. Λοιπόν, πω πάμε στο λεπτάκι. Ωραία. Το HELIX, η Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων. Ουσιαστικά το HELIX είναι, με πολύ λίγα λόγια, είναι μια υποδομή η οποία περιέχει κάποιες εφαρμογές που μας δίνουν τη δυνατότητα να διαμοιραστούμε και να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικά κείμενα, δημοσιεύσεις, σε σύνολα δεδομένων που μπορεί να σχετίζονται με κάποια δημοσίευση ή και όχι, και σε πηγαίο κώδικα αντιστοίχως, και να τα εκτελέσουμε και μέσα από το σύστημα και να εξερευνήσουμε γενικότερα, να τα εξερευνήσουμε. Λοιπόν, ο κατάλογος δεδομένων είναι το κομμάτι του HELIX στο οποίο αποθηκεύονται τα σύνολα δεδομένων τα οποία θέλουμε να ανεβάσουμε και να διαμοιράσουμε και να κάνουμε διαθέσιμα ανοιχτά και σε όλους. Στην παρούσα παρουσίαση, αρχικά θα ξεκινήσω δείχνοντάς σας το πώς γίνεται να ανεβάσουμε ένα σύνολο δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας στον κατάλογο δεδομένων, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε υπάρχοντα δημοσιευμένα ήδη σύνολα δεδομένων. Θα σας δείξω και ένα παράδειγμα μετά ανεβάσματος, ας πούμε, ενός σύνολου δεδομένων από τον υπολογιστή μου, για να δείτε και τη διαδικασία real-time, ας πούμε. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω λίγο κάποια πράγματα για το ψηφιακό εργαστήριο, το HELIX Lab. Και παρομοίως θα δούμε και κάποιο παράδειγμα εκτέλεσης κώδικα, συγκεκριμένα σε σεισμολογικά δεδομένα. Έτσι, λίγο έτσι, ένα πολύ δεικτικό μικρό παράδειγμα για να δείτε πώς είναι το περιβάλλον και πώς λειτουργεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το κατάλογο δεδομένων, το HELIX Data. Το HELIX Data επιτρέπει την αναζήτηση, προβολή και χρήση ανοιχτών επιστημονικών δεδομένων, όπως είπα προηγουμένως, ούτως ώστε να είναι προσβάσιμα και ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως πεδίου. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να ανεβάσουμε ένα σύνολο δεδομένων στο σύστημα. Αφού συνδεθούμε στο σύστημα, αφού συνδεθούμε στη σελίδα του HELIX Data, μας παρουσιάζει την κεντρική του σελίδα, η οποία είναι έτσι, και στην οποία βλέπουμε ότι μπορούμε να αναζητήσουμε ανοιχτά επιστημονικά δεδομένα. Υπάρχουν κάποια προτινόμενα σύνολα δεδομένων που μπορούμε να προβάλλουμε και να δούμε λεπτομέρειες για αυτά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια σε λεπτομέρειες. Ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να ανεβάσουμε ένα δικό μας σύνολο δεδομένων. Αρχικά, πρέπει να συνδεθούμε στο σύστημα, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο πάνω δεξιά στη σύνδεση και να εισάγουμε τα στοιχεία μας, τα οποία μπορεί να είναι ακόμα και τα στοιχεία του Google. Μπορούμε να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας του Google ή το λογαριασμό του GitHub που έχουμε. Ή και με τα στοιχεία που έχουμε κάνει register στην υπηρεσία. Να πατήσουμε login και μετά θα πλοηγηθούμε στον πίνακα λειτουργιών. Ο πίνακας λειτουργιών μοιάζει κάπως έτσι. Σε αυτόν μπορούμε να δούμε μια ροή ειδήσεων, τη ροή ειδήσεων που μας αφορά, που μπορεί να είναι κινήσεις που έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε να δούμε κάποιους εκδότες δεδομένων που έχουμε ανεβάσει και τα ίδια τα δεδομένα που έχουμε ανεβάσει εμείς. Οπότε για να ανεβάσουμε ένα σύνολο δεδομένων, αρκεί να πατήσουμε στην καρτέλα τα δεδομένα μου. Και πάνω δεξιά επιλέγουμε προσθήκη δεδομένων και δημιουργία νέου. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω λίγο για τον όρο μεταδεδομένα. Να σας πω λίγα λόγια για τον όρο μεταδεδομένα. Μεταδεδομένα είναι ένα σύνολο γνωρισμάτων που περιγράφουν, που συνοδεύουν ένα σύνολο δεδομένων. Όπως για παράδειγμα ο τίτλος του, μια σύντομη περιγραφή,
κάποιες ετικέτες, η θυματική του περιοχή, η άδειά του. Όλα αυτά είναι μεταδεδομένα και πάντα πρέπει να συνοδεύουν ένα σύνολο δεδομένων, ούτως ώστε αυτός που το αναζητά και το βρίσκει να γνωρίζει πολύ γρήγορα και εύκολα αν τον ενδιαφέρει ή όχι. Και παράλληλα, προφανώς, διευκολύνει την αναζήτηση μέσα από ένα υπολογιστικό σύστημα σύνολων δεδομένων. Οπότε, πατώντας δημιουργία νέου, μας παρουσιάζεται αρχικά η φόρμα δημιουργίας μεταδεδομένων. Δηλαδή, χαρακτηριστικά που αφορούν το σύνολο δεδομένων, όπως αυτά που ανέφερα πριν. Η φόρμα είναι αυτή. Η δημιουργία ενός δεδομένων αποτελείται από τρία βήματα, δύο ουσιαστικά και την ολοκλήρωση, τη δημιουργία των μεταδεδομένων και την προσθήκη των ίδιων των δεδομένων, δηλαδή του αρχείου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη δημιουργία των μεταδεδομένων. Αρχικά γράφουμε, επιλέγουμε τον τίτλο για το σύνολο δεδομένων που θέλουμε να ανεβάσουμε στα αγγλικά και ο λόγος είναι επειδή ουσιαστικά η επιστημονική διαδικασία παγκοσμίως, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά, οπότε και εμείς υποστηρίζουμε αρχικά τα αγγλικά. Και προεκτικά μπορούμε να εισάγουμε τον τίτλο και στα ελληνικά, αν θέλουμε φυσικά, όπου βλέπουμε δίπλα από την ετικέτα ένα κόκκινο αστεράκι. Είναι υποχρεωτική η εισαγωγή της πληροφορίας αυτής. Όπου δεν υπάρχει, είναι προαιρητική. Στη συνέχεια, ο τίτλος θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός ταυτόχρονα, για να μπορεί να διευκολυνθεί η αναζήτηση και να μην κουράζει, ας πούμε, αυτό που αναζητά τα σύνολα δεδομένα. Για παράδειγμα, αντί για όλη αυτή τη μεγάλη έκφραση average weekly per hour, water consumption, dataset και ημερομηνίες μέσα σε παρένθεση κτλ. Θα μπορούσαμε απλά να εισάγουμε household water consumption, που κάποιος μόλις το δει θα καταλάβει γρήγορα ότι τον ενδιαφέρει από το να... κάποιος μπορεί να αναζητά σύνολα δεδομένων και το σύστημα να το επιστρέφει πάρα πολλά. Πρέπει γρήγορα να μπορεί, κοιτώντας απλά τον τίτλο, να επιλέγει το σύνολο δεδομένων που τον ενδιαφέρει. Στη συνέχεια εισάγουμε μια σύντομη περιγραφή του συνόλου δεδομένων. Στα αγγλικά, αρχικά. Άμα θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και markdown γλώσσα για να βάλουμε κάποιους bold χαρακτήρες ή italics. Βέβαια, δεν είναι και τόσο απαραίτητο αυτό, ό,τι θέλει ο καθένας. Προεκτικά μπορούμε να εισάγουμε και την περιγραφή στα ελληνικά. Λίγα λόγια και για την ίδια την περιγραφή. Θα πρέπει να είναι αναλυτική. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι αναλυτική και να παρέχει όσο δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο δεδομένων. Την πηγή των δεδομένων, τον τύπο, το πώς δημιουργήθηκε. Γενικότερα, στην περιγραφή όσο περισσότερη λεπτομέρεια. Προφανώς όχι κατέβα το κείμενο, αλλά όσο περισσότερη λεπτομέρεια σε περιληπτικό ύφος, τόσο το καλύτερο. Στις πολύ σύντομες περιγραφές όπως αυτή εδώ, θα πρέπει να αποφεύγονται για να κρατηθεί το επίπεδο, ας πούμε, της υπηρεσίας σε υψηλά στάνταρτ. Και να μπορεί αυτός που αναζητά ένα σύνολο δεδομένων να καταλαβαίνει πολύ καλά αν αυτό που το σύνολο δεδομένων τον ενδιαφέρει ή όχι. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη θεματική ομάδα του συνόλου δεδομένων, εάν αυτό ανήκει σε κάποια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα υποστηρίζει τις τρεις αυτές που βλέπετε πιο κάτω, για βιολογικά, γεωχωρικά και στατιστικά δεδομένα. Αν ανήκει σε κάποια από αυτές, τότε το σύστημα περιέχει κάποια περισσότερη λειτουργικότητα πάνω στο σύνολο δεδομένων. Για παράδειγμα, άμα το σύνολο δεδομένων μας περιέχει γεωχωρικά δεδομένα, μπορεί να αυτός που το βλέπει, που το ανοίγει, να του παρουσιάζεται ένας χάρτης που του δείχνει ένας διαδραστικός χάρτης που του δείχνει την περιοχή που αφορούν τα δεδομένα αυτά και να τα ψάξει λίγο παραπάνω. Στη συνέχεια εισάγουμε τη θεματική κατηγοριοποίηση του συνολού δεδομένων, την οποία μπορούμε να τη βρούμε στον εξής σύνδεσμο, να την επιλέξουμε από μια λίστα θεματικών κατηγοριοποιήσεων που υπάρχουν σε αυτό το σύνδεσμο. Όταν την εντοπίσουμε, όταν επιλέξουμε ποια θέλουμε να εισάγουμε, μπορούμε απλά να γράψουμε τρία τουλάχιστον γράμματα που περιέχονται σε αυτόν τον τίτλο για να μας εμφανιστούν όλες τις θεματικές κατηγοριοποιήσεις που περιέχουν αυτά τα γράμματα για διευκόλυνση, για να μην καθόμαστε να γράφουμε ολόκληρο τον τίτλο της θεματικής κατηγοριοποίησης. Στη συνέχεια, εάν θέλουμε, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορούμε να εισάγουμε μία ή περισσότερες ετικέτες που σχετίζονται με το σύνολο δεδομένων, οι οποίες διαχωρίζονται με κόμμα. Η ετικέτα μπορεί να είναι μία λέξη ή μία μικρή φράση, ας πούμε, δύο λέξεων το πολύ,
που να περιγράφει, να χαρακτηρίζει το σύνολο δεδομένων μας. Για παράδειγμα, άμα έχω ένα σύνολο δεδομένων με σεισμολογικά δεδομένα, μπορώ να γράφω seismic, να βάλω μια ετικέτα seismic data, ας πούμε, ή seismic σκέτο. Όταν πατήσω το κόμμα, η ετικέτα που έχω βάλει θα είναι όπως είναι στο κάτω μέρος της εικόνας. Θα γίνει ένα τετράγωνο περίπλημα θα δημιουργηθεί γύρω από αυτήν και ένα χ με το οποίο θα μπορούμε να τη διαγράψουμε εφόσον το θέλουμε. Λοιπόν, στη συνέχεια επιλέγουμε την άδεια που θέλουμε να δώσουμε στο σύνολο δεδομένων. Φυσικά ανοιχτή άδεια. Αυτή τη στιγμή το σύστημα παρέχει τις εξής άδειες που βλέπετε και πιο κάτω. Έπειτα εισάγουμε την διεύθυνση email, τη δική μας. Το όνομα της δημιουργού ή του δημιουργού ή του οργανισμού που έχει παράξει το σύνολο δεδομένων. Αν τώρα, ας πούμε, ο δημιουργός του σύνολου δεδομένων είναι κάποιο πρόσωπο ή κάποια ομάδα ατόμων και αυτοί σχετίζονται με κάποιον οργανισμό, μπορούμε προαιρετικά να εισάγουμε και τον οργανισμό αυτόν πιο κάτω. Θα δούμε το παράδειγμα στη συνέχεια για να καταλάβετε και καλύτερα τι εννοώ. Στη συνέχεια εισάγουμε το DOI της κάποιας ενδεχόμενης σχετικής δημοσίευσης που σχετίζεται με το σύνολο δεδομένων που ανεβάζουμε, που έχει αυτή τη μορφή. Το DOI ουσιαστικά είναι ένας κωδικός ο οποίος χαρακτηρίζει μονοσήμαντα παγκοσμίως κάθε δημοσίευση. Οπότε απλά εισάγοντας τον κωδικό αυτό μπορούμε να συσχετίσουμε άμεσα το σύνολο δεδομένων που ανεβάζουμε μια δημοσίευση. Και επιλέγουμε και τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η δημοσίευση που ανεβάζουμε. Τέλος, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, διαβάζουμε τους όρους χρήσης, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο και πατάμε επόμενο βήμα, για να προσθέσουμε τα ίδια τα αρχεία, τα ίδια τα δεδομένα. Αυτή είναι η φόρμα προσθήκης νέου πόρου, είναι το δεύτερο βήμα και βασικό, στο οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε ένα αρχείο που έχουμε στον υπολογιστή μας ή να παρέχουμε κάποιο link μιας τοποθεσίας στο ίντερνετ στην οποία είναι ανεβασμένο κάποιο σύνολο δεδομένο που θέλουμε να ανεβάσουμε, ίσως να είναι κάποιο Dropbox link ή κάποιο FTP, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται μέχρι 100 για αρχεία που είναι στον δίσκο μας για να ανεβάσουμε, υποστηρίζονται μέχρι 100 MB. Αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον. Όπως είπα, μπορούμε να παρέχουμε και ένα σύνδεσμο, όπως είπα και πριν. Στη συνέχεια, επιλέγουμε ένα σύντομο όνομα για το αρχείο μας. Και τυχώς χρήσιμες πληροφορίες αυτή τη φορά για τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο, όχι για το σύνολο δεδομένων συνολικά, αλλά πληροφορίες για τη μορφολογία για των δεδομένων που υπάρχουν μέσα στο αρχείο, το πλήθος των γραμμών και των στυλών, τα γνωρίσματα που περιέχει, ο τύπος των γνωρισμάτων, πληροφορία που μπορεί να είναι χρήσιμη για αυτόν που αναζητά το σύνολο δεδομένων, για να καταλάβει ακριβώς τι περιέχει μέσα το αρχείο. Στη συνέχεια επιλέγουμε το μορφότυπο του αρχείου, CSV, XML, οτιδήποτε θέλουμε εδώ πέρα, μπορεί να είναι TXT ή κάτι άλλο. Και αν το επιθυμούμε, επιλέγουμε, αν έχουμε και άλλα αρχεία για να προσθέσουμε στο σύνολο δεδομένων αυτό, μπορούμε να αποθηκεύσουμε το ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να ξανακάνουμε από την αρχή τη διαδικασία προσθήκης νέου πόρου, πατώντας το συν εδώ πέρα. Όταν έχουμε προσθέσει όλα τα αρχεία του σύνολου δεδομένων και τελειώσουμε την διαδικασία, πατάμε ολοκλήρωση για να αποθηκευτεί το σύνολο δεδομένων και να επιστρέψουμε στη φόρμα εισαγωγής. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να αναζητήσουμε και να προβάλλουμε ήδη υπάρχοντα ανεβασμένα και δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων. Στη κεντρική σελίδα, όπως είδαμε και πριν, μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά. Για παράδειγμα, εδώ έχω γράψει τη λέξη κλειδί water και από κάτω η αναζήτηση μου επέστρεψε δύο σύνολα δεδομένα, τα οποία περιέχουν είτε στον τίτλο τους, είτε στην περιγραφή τους, είτε στις ετικέτες τους τη συγκεκριμένη λέξη κλειδί.
Εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να κάνουμε και μια πιο σύνθετη αναζήτηση, πιο εξειδικευμένη αναζήτηση, παντώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, και να επιλέξουμε ένα περισσότερα από τα φίλτρα που μας εμφανίζονται, εάν γνωρίζουμε πολύ καλά τι σύνολο δεδομένων αναζητούμε. Η αναζήτηση θα μας επιστρέψει σύνολο δεδομένων με αυτή τη μορφή, μια λίστα σύνολο δεδομένων με αυτή τη μορφή, η οποία περιέχει την ημερομηνία που δημιουργήθηκε το σύνολο δεδομένων, τον τίτλο του που είναι και σύνδεσμος ταυτόχρονα για να κάνουμε κλικ και να πάμε στην προβολή του, τη σύντομη περιγραφή του, τον εκδότη και κάποια άλλα χρήσιμα πληροφορία, όπως είναι η θεματική του ενότητα, αν είναι διαθέσιμο και δημοσιευμένο και ανοιχτό, και και το τύπο αρχείου που μπορεί να περιέχει. Κάνοντας κλικ λοιπόν στο τίτλο του συνόλου δεδομένων, μεταφέρομαστε στην σελίδα προβολής του, η οποία είναι κάπως έτσι και περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Συνδέσμους για να κατεβάσουμε τα αρχεία που περιέχει το σύνολο δεδομένων ή ακόμα και τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων σε μορφή XML, αν τα θέλουμε. Για παράδειγμα, στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων είναι γεωχωρικό, επομένως μας εμφανίζεται και ένας χάρτης που μας δείχνει την περιοχή την οποία αυτό αφορά. Και δεξιά μπορούμε με τους αντίστοιχους συνδέσμους να κατεβάσουμε τα αρχεία ή τα μεταδεδομένα. Θα σας δείξω τώρα ένα παράδειγμα στον υπολογιστή μου ανεβάσματος ενός συνόλου δεδομένων. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την κεντρική σελίδα του HELIX Data. Αρχικά θα κάνω σύνδεση στην υπηρεσία, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google, ας πούμε. Και τώρα που είμαι συνδεδεμένος, θα πάω στον πίνακα λειτουργιών. Εδώ είναι ο ειδήσεων που είπαμε προηγουμένως του λογαριασμού μου. Θα πάω στα δεδομένα μου. Εδώ είναι τα δεδομένα που έχω ανεβάσει εγώ προσωπικά και είναι ήδη δημοσιευμένα. Θα πάω στην προσήκη δεδομένων και δημιουργία νέου. Τώρα εδώ θα παρέχω ένα τίτλο για το σύνολο δεδομένων. Ουσιαστικά θα κάνω copy-paste από τον υπολογιστή μου, αλλά μπορείτε να τα δείτε κι εσείς. Βάλω και ένα τίτλο στα ελληνικά. Μια περιγραφή για το σύνολο δεδομένων. Όπως βλέπουμε, η περιγραφή, η συγκεκριμένη, έχει αρκετή πληροφορία για το πώς έχουν παραχθεί τα δεδομένα. Τα συγκεκριμένα έχουν παραχθεί στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού project, στην πόλη της Ισπανίας στην οποία έχουν δημιουργηθεί, τις ημερομηνίες, το χρονικό διάστημα το οποίο αυτές οι μετρήσεις αφορούν και άλλα χρήσιμα δεδομένα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν αυτόν που το αναζητά να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εδώ πέρα υπάρχει και ένας σύνδεσμος σε ένα παραδοτέο του πρώτου έργου αυτού, το οποίο λέγεται Dyad, και το οποίο αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα ως σύνδεσμος και μπορεί κάποιος μετά θα δείτε στην προβολή του συνόλου δεδομένων να κάνει κλικ και να το κατεβάσει. Η θεματική ομάδα της συνόλου δεδομένων δεν υπάρχει, οπότε θα προχωρήσω με την κατηγορία. Η κατηγορία που έχω επιλέξει είναι η εξής. Αφορά ένα σύνολο δεδομένων τεχνολογίας και δεν έχει χωρίς κάποια άλλη κατηγοριοποίηση. Ψάχνοντας τον συγκεκριμένο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε όλες τις θεματικές κατηγοριοποίησεις και να επιλέξετε όποια θέλετε. Σαν ετικέτες θα επιλέξω τις εξής. Λοιπόν, παντώντας το κόμμα, όπως είπαμε, δημιουργείται ένα τετράγωνο πλαίσιο γύρω από την ετικέτα. Ας πούμε, το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων περιέχει χρονοσειρές, οπότε το γράφω σαν ετικέτα. Και περιέχει μετρήσεις από έξυπνους μετρητές νερού, οπότε ας το γράψω και αυτό.
Έχω το τοποθετή, έχω βάλει ας πούμε τρεις ετικέτες, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την αναζήτηση και περιγράφουν καλύτερα και συνοπτικά το σύνολο δεδομένων. Σαν άδεια θα επιλέξω αυτή. Email επικοινωνίας, θα βάλω το email μου. Σαν δημιουργό, θα βάλω το Dyad Project. Και ο οργανισμός του δημιουργού είναι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Ινστιτούτο Συγκεκριμένα Πληροφοριακών Συστημάτων. Οπότε μπορώ να το βάλω και αυτά. Υπάρχει μια σχετική δημοσίευση με το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, της οποίας το DOI, όπως είπα, είναι αυτό. Οπότε το προσθέτω και αυτό. Και τέλος, επιλέγω επόμενο για να προσθέσω τα ίδια τα δεδομένα. Το σύνολο των δεδομένων αυτό είναι αρκετά μεγάλο και παρέχεται το έχω σε σύνδεσμο, οπότε θα επιλέξω να ανεβάσω το σύνδεσμο του αρχείου αυτού, ο οποίος είναι ο εξής, στο GitHub, και βλέπω ότι μόλις επιλέξω το σύνδεσμο, κατευθείαν το όνομα του αρχείου επιλέγεται από, τέλος πάντων, ότι από το τελευταίο κομμάτι του συνδέσμου που έχω βάλει, με το όνομα του αρχείου που έχει ανέβει στο GitHub. Σαν περιγραφή, λοιπόν, του αρχείου, θα προσθέσω αυτά, ότι το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων αποτελείται από 4 πεδία και εξηγώ το κάθε πεδίο τι μορφή έχει και τι περιέχει, τι πληροφορία περιέχει. Το αρχείο αυτό είναι CSV, επομένως θα το εισάγω στο μορφότυπο και τέλος θα πατήσω ολοκλήρωση. Έχει ολοκληρωθεί το ανέβασμα του σύνολου δεδομένων, πατώντας το κουμπάκι ολοκλήρωση, θα μεταφερθώ στη σελίδα προβολής του. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή προς το παρόν είναι ιδιωτικό, μέχρι να γίνει έλεγχος από το σύστημα και να γίνει και αυτό δημόσιο για να μπορεί όποιος θέλει να το αναζητήσει. Εδώ είναι η σύντομη περιγραφή που γράψαμε πριν. Βλέπουμε ότι το παραδοτέο του αντίστοιχου έργου έχει γίνει αυτόματα link και μπορώ να κάνω κλικ για να το κατεβάσω. Βλέπουμε τις ετικέτες του συνόλου δεδομένου που βάλαμε προηγουμένως, την θεματική κατηγοριοποίηση, την άδειά του και πιο κάτω είναι τα δεδομένα. Εδώ μπορούμε να κατεβάσουμε το συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν το σύνολο δεδομένων που έχουμε ανεβάσει. Αυτά για το HELIX Data, για τον κατάλογο δεδομένων. Ας περάσουμε τώρα στο ψηφιακό εργαστήριο, το HELIX Lab. Τι είναι το HELIX Lab? Το HELIX Lab είναι μια ανοιχτή συλλογή από εφαρμογές και υπηρεσίες για τον περιγραμματισμό και την χρήση των ανοιχτών δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε δεδομένα που είναι ήδη ανεβασμένα στο σύστημα, στον κατάλογο, είτε να ανεβάσουμε και δικά μας δεδομένα εκείνη τη στιγμή και με τη χρήση notebooks να τα εκτελέσουμε και να δούμε τα αποτελέσματά τους. Notebooks. Τι είναι τα notebooks, λοιπόν. Τα notebooks είναι ουσιαστικά είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν από πηγαίο κώδικα, γραφήματα που προκύπτουν από αυτόν τον πηγαίο κώδικα, συναρτήσεις, πίνακες αποτελεσμάτων και περιγραφικό κείμενο. Ουσιαστικά ένας πάρα πολύ ωραίος, απλός, όμορφος, αν θέλετε, τρόπος για να συνδυάσω κείμενο με κώδικα και αποτελέσματα κώδικα και να μπορεί κάποιος να το αναπαραγάγει αυτό το ακριβώς αποτέλεσμα στον δικό του υπολογιστή, χωρίς online και χωρίς πολύ κόπο, ας πούμε. Γενικότερα χρησιμοποιείται πάρα πολύ τελευταία. Το HELIX Lab χρησιμοποιεί notebooks και συγκεκριμένα η μηχανή notebooks που χρησιμοποιεί είναι το Jupyter Lab, το οποίο είναι ένα γραφικό περιβάλλον για τη διαχείριση, επεξεργασία, επισκόπηση και εκτέλεση notebooks ενός χρήστη. Περιέχει βιβλιοθήκες επιστήμης δεδομένων, data science, για ανάλυση δεδομένων, μηχανική μάθηση, εκτέλεση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης σε γλώσσα Python, R και Julia. Και έχει και τη δυνατότητα εκτέλεση μεγάλη δεδομένα μέσω ενός Spark cluster που υπάρχει στο σύστημα.
Εδώ είναι ένα διαγραμματάκι που δικαιολογεί γιατί επιλέγουμε τα notebooks για το Helix Lab. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια ο αριθμός notebooks που είναι ανεβασμένα στο GitHub έχει εκτοξευτεί και γενικότερα χρησιμοποιείται από πάρα πολύ κόσμο επειδή είναι κάτι πολύ εύκολο να κατανοηθεί. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Τι μπορώ να κάνω στο Helix Lab? Μπορώ να αποθηκεύσω αρχεία στο δικό μου χώρο. Μας παρέχεται ένα σύστημα αρχείων προσωπικό για να αποθηκεύσουμε ό,τι αρχεία θέλουμε εκεί πάνω. Να δημιουργήσω και να επεξεργαστώ notebooks. Να κοινοποιήσω notebooks, να τα κάνω διαθέσιμα όπως ακριβώς και τα σύνολα δεδομένα, να κάνω διαθέσιμα τα notebooks, τον κώδικα δηλαδή που γράφω εκεί, για να μπορέσει και κάποιος άλλος να το κατεβάσει, να το βάλει στο δικό του σύστημα αρχείων και να τα εκτελέσει. Μπορώ να κινήσω servers ανάλογα με τις ανάγκες μου. Servers είναι ουσιαστικά οι servers εκτελούν τον κώδικα των notebooks. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα server για Python, ένα server για την R ή ένας άλλος server για την Julia, ή μπορεί να είναι και κάποιοι θεματικοί servers για πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μπορώ να εκτελέσω τον κώδικα μου χωρίς να επιβαρύνω τον υπολογιστή μου, το οποίο είναι ένα βασικό κομμάτι του Helix. Ό,τι τρέχω στο Helix Lab τρέχει στο σύστημα του Helix, στο σύννεφο επάνω. Δεν τρέχει στον υπολογιστή μου. Μπορώ να τρέξω οτιδήποτε θέλω, μπορεί να τρέξω απαιτητικούς κώδικες σε πολύ μεγάλα δεδομένα, αλλά από έναν υπολογιστή στο σπίτι μου δεκαετίας. Νομίζω κάποιος έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Μπορώ να αναζητήσω και να τρέξω, δημοσιευμένα notebooks άλλων χρηστών που έχουν ανεβάσει και να τα προβάλλω, να δω πληροφορίες για αυτά. Όπως είπα, κάθε χρήστης έχει ένα προσωπικό φάκελο, ένα προσωπικό σύστημα αρχείων, στο οποίο έχει πρόσβαση και από το ίδιο το Helix Lab, αλλά και από την εφαρμογή του Jupyter Lab, και στο οποίο μπορεί να ανεβάσει αρχεία, να διαγράψει, να δημιουργήσει φακέλους, ό,τι ακριβώς μπορεί να κάνει και στον δικό του και στον υπολογιστή του, όπως γνωρίζουμε. Μπορεί να εξάγει διάφορα πράγματα και σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα τα ίδια τα notebooks, είτε κάποια εικόνα που παράγεται από τα notebooks μέσα στο Jupyter Lab, και να δημοσιεύσει notebooks όπως και στο κατάλογο δεδομένων, αλλά με χρήση ελάχιστων μεταδεδομένων, όπως για παράδειγμα τον τίτλο του notebook, μια μικρή περιγραφή και κάποιες ετικέτες. Για την αναζήτηση notebooks, προφανώς μπορεί να γίνει αναζήτηση notebooks όπως ακριβώς και στον κατάλογο δεδομένων. Μπορεί να γίνει αναζήτηση με κείμενο ή με ετικέτες. Μας επιστρέφει το σύστημα όλα τα notebooks τα οποία ταιριάζουν σε αυτό που έχουμε γράψει στην αναζήτηση και μπορούμε να πατήσουμε πάνω τους για να τα προβάλλουμε όπως ακριβώς και τα σύνολα δεδομένων. Μπορούμε να τα ανοίξουμε στο Jupyter Lab και να τα τρέξουμε για να δούμε τι ακριβώς κάνουν ή και να τα αντιγράψουμε στον προσωπικό μας φάκελο για να πειραματιστούμε με αυτά ή με άλλα δεδομένα, με δικά μας, να δούμε τι κώδικα περιέχουν, ό,τι θέλουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια πράγματα από ανάπτυξη. Το Helix είναι συνεχώς αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο. Νέες λειτουργικότητες προστίθενται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή προστίθενται περισσότεροι θεματικοί kernels ή servers, όπως για παράδειγμα geo-notebooks, τα οποία είναι notebooks συγκεκριμένα για χωρικά δεδομένα, ή υποστήριξη εκτέλεσης περιβάλλοντα υπερυπολογιστών, high performance computing. Επίσης, υπό ανάπτυξη είναι και η προσθήκη, η υποστήριξη από το σύστημα βιβλιοθηκών τεχνητής νοημοσύνης όπως η TensorFlow και η PyTorch, αλλά και η εκτέλεσή τους σε GPU, σε κάρτες γραφικών, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη τελευταία. Σε ποιους απευθύνεται το Helix Lab? Απευθύνεται σε επιστήμονες κάθε πεδίου, απευθύνεται σε οργανισμούς, οποιουσδήποτε οργανισμούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, δημοσίου τομέα,
οτιδήποτε. Μάλιστα, υπάρχει και υποστήριξη μέσα από το σύστημα μαθημάτων και εργαστηρίων. Για παράδειγμα, κάποιος εκπαιδευτικός μπορεί να γραφτεί στο σύστημα ως εκπαιδευτικός και να δώσει συγκεκριμένη πρόσβαση σε κάποια αρχεία που έχει ανεβάσει στους φοιτητές του ή στους μαθητές του και να τρέξουν όλοι μαζί, να κάνουν κάποια μαθήματα ή εργαστήρια όλοι μαζί πάνω σε συγκεκριμένα notebook και σε συγκεκριμένα δεδομένα με διαδραστικό τρόπο. Προφανώς απευθύνεται και σε έργα υποδομής και σε οτιδήποτε αφορά καινοτομία, σε οτιδήποτε οργανισμό έχει να κάνει με καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Τώρα θα δούμε λίγο κάποια παραδείγματα, κάποιες εικόνες του HELIX Lab. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είναι η αρχική σελίδα. Όπως βλέπουμε, μοιάζει πολύ με την αρχική σελίδα του HELIX Data, του καταλόγου δεδομένων. Έχουμε εδώ ένα πεδίο που μπορούμε να αναζητήσουμε, όπως και στο HELIX Data Notebooks. Πρώτα κάνουμε σύνδεση προφανώς, όπως και προηγουμένως, στο σύστημα, είτε με τα ακαδημαϊκά μας διαπιστευτήρια, είτε με τον λογαριασμό Google. Και έπειτα μπορούμε να αναζητήσουμε με λέξεις κλειδιά που θέλουμε δημοσιευμένα notebooks. Για παράδειγμα εδώ, με τη λέξη κλειδί guide, μας έχει επιστραφεί το εξής notebook, το οποίο έχει δημοσιευτεί την ημερομηνία 24 Δεκάτου 2018. Υπάρχει μια μικρή περιγραφή, ο εκδότης, βιβλιοθήκες που μπορεί να χρησιμοποιεί και η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το notebook. Εδώ είναι ο προσωπικός φάκελος που είπα πριν. Όπως βλέπουμε, υπάρχουν κάποιοι φάκελοι, αλλά και κάποια αρχεία. Εδώ, για παράδειγμα, υπάρχουν τρία αρχεία notebook. Το IPYNB που βλέπουμε, τα τρία κάτω αρχεία, είναι notebooks, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε διπλό κλικ πάνω σε αυτά και να τα ανοίξουμε στο περιβάλλον Jupyter Lab. Για να τα εκτελέσουμε, πρέπει να επιλέξουμε έναν server πρώτα, κάνοντας κλικ πάνω δεξιά, εκεί που λέει στο βελάκι αυτό. Θα μας παρουσιαστούν οι διαθέσιμοι servers. Όπως βλέπουμε εδώ, στο παράδειγμα, υπάρχουν δύο. Δύο servers, οι οποίοι ο καθένας μας δίνει δύο virtual machines με 2 GB RAM. Και τέλος, αυτό είναι το γραφικό περιβάλλον του Jupyter Lab, το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια στο παράδειγμα. Όπως βλέπουμε στα αριστερά, είναι το σύστημα αρχείων, ο προσωπικός μας φάκελος με τα δεδομένα που είδαμε πριν, στο οποίο μπορούμε να ανεβάσουμε και άλλα ή να διαγράψουμε κάτι. Και στα δεξιά έχουμε δύο στήλες, δύο καρτέλες ξεχωριστές με notebooks. Όπως βλέπουμε, στο κάθε notebook ο κώδικας υπάρχει σε ένα γκρι πλαίσιο όπως αυτό, το οποίο μπορούμε να το εκτελέσουμε εύκολα είτε παντώντας το play είτε shift και enter. Και το οποίο όταν εκτελεστεί, παίρνει έναν αύξηση αριθμό εδώ πέρα, που δείχνει τη σειρά εκτέλεσης του πλαισίου αυτού. Αν κάποιο πλαίσιο κώδικα δημιουργεί κάποια εικόνα, τότε αυτή απλά εμφανίζεται από κάτω με αυτόν τον τρόπο. Και προφανώς μπορούμε να γράψουμε και κείμενο, οτιδήποτε μορφή θέλουμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, για να κάνουμε ένα παραδειγματάκι και για το HELIX Lab. Εδώ είναι η κεντρική σελίδα. Αν πάω εδώ και... Μισό λεπτάκι. Ναι, πρέπει να συνδεθώ πρώτα. Οπότε, αποδέχω πρόσβαση στα αρχεία μου. Ας τρίτη τη στιγμή έχω αυτά τα τρία αρχεία. Και κάνοντας κλικ πάνω στο αρχείο Python με το notebook με τα σεισμολογικά, με τη σεισμολογική ανάλυση. Ανοίγει το Jupyter Lab, το οποίο είναι αυτό. Και το οποίο, όπως βλέπουμε αριστερά, περιέχει τα αρχεία και τους φακέλους που υπάρχουν στο σύστημα, στο προσωπικό μου φάκελο. Και στα δεξιά είναι το notebook. Στο notebook, για παράδειγμα, εδώ πέρα, μπορώ να γράψω οτιδήποτε κείμενο θέλω. Για παράδειγμα, έτσι, μόλις το τρέξω, εμφανίζεται από κάτω σαν κείμενο. Μπορώ να περιγράψω, για παράδειγμα, τι θα δει ο άλλος παρακάτω.
μπορώ να βάλω τίτλους. Για παράδειγμα, αν προσθέσω μία διέση, μπαίνει ένας τίτλος. Με δύο διέσεις είναι κάποιο υποκεφάλαιο, ας πούμε, μικραίνει η γραμματοσειρά. Με τρεις διέσεις μικραίνει περισσότερο. Είναι κάποια παράγραφος, για παράδειγμα. Μπορώ να προσθέσω κάτω από εδώ ένα επιπλέον κελί. Και να βάλω κάποιο τίτλο εκεί πέρα. Τώρα, ας τρέξουμε τον κώδικα αυτόν. Πατώντας Shift και Enter, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει πάνω στο σύννεφο, στο σύστημα, και μόλις πάρει τον αύξηση αριθμό, έχει εκτελεστεί. Έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, που είναι για σεισμολογικά δεδομένα, και κάποιες άλλες βιβλιοθήκες για διαγράμματα και για data science. Παρακάτω θα διαβάσω τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το αρχείο. Θα βάλω κάποιες παραμέτρους για τα διαγράμματα και θα πάρω όλα τα δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο και θα τα βάλω σε αυτό το λεξικό Python. Και μετά μπορώ να κάνω εξερεύνηση. Εδώ είναι ένα μικρό παράδειγμα της εξερεύνησης, ας πούμε, των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό το αρχείο. Εδώ είναι τα κλειδιά που περιέχονται στο συγκεκριμένο Python λεξικό. Βλέπουμε υπάρχουν 5 σεισμοί στο συγκεκριμένο λεξικό. Εδώ επιλέγω τους δύο πρώτους και μπορώ να δω κάποια δεδομένα που αφορούν τους δύο αυτούς σεισμούς, τα οποία, εντάξει, δεν τα γνωρίζω εγώ τώρα ακριβώς τι είναι το καθένα. Ένας σεισμολόγος όμως θα μπορούσε να τα περιγράψει καλύτερα. Μπορώ να τα κάνω plot, να δημιουργήσω το διάγραμμά τους. Όπως βλέπουμε, είναι δύο σεισμοί, σεισμικές ακολουθίες, σε μορφή χρονοσειρών. Πιο κάτω μετατρέπω τον άξονα τον χ σε δευτερόλεπτα για να είναι λίγο πιο διάκριτο και το χρωματίζω διαφορετικά. Οπότε βλέπουμε εδώ τους σεισμούς. Και έπειτα μπορώ, ας πούμε, να επιλέξω... επιλέγω κάποια... Παίρνω τον δεύτερο σεισμό, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι κώδικα. Επιλέγω δύο συγκεκριμένα subsequences, ας το πούμε. Και δημιουργώ το ιστόγραμμα της του καθενός subsequence. Βλέπω ότι στο πρώτο που αφορά το σεισμό η κατανομή είναι διαφορετική και το δεύτερο, το οποίο αφορά ένα άλλο κομμάτι, ήσυχο κομμάτι μετά το σεισμό, η κατανομή είναι πολύ πιο ομαλή. Ή μπορώ να, εδώ για παράδειγμα, θέτω ένα threshold και τραβάω μια γραμμή πάνω από την οποία θα μπορούσα να εντοπίζω το σεισμό και να στέλνω κάπου κάποιο σήμα ή να ενεργοποιώ κάποια δράση σχετική με το σεισμό, τέλος πάντων. Αυτά για το notebook. Βλέπω ότι έχει αυτή τη μορφή. Όταν κάποιος το ανοίξει, άμα εγώ δεν κάνω clear outputs, θα το ανοίξει και θα έχει αυτήν ακριβώς τη μορφή. Δηλαδή θα μπορεί ένας άλλος χρήστης να το ψάξει, να το βρει και να δει ότι κείμενο έχω γράψει, να δει ότι διαγράμματα έχουν παραχθεί και να πειραματιστεί και ο ίδιος, να τρέξει το δικό του κώδικα, να αλλάξει ό,τι θέλει. Γενικότερα είναι κάτι πολύ εύχριστο. Αυτά γενικότερα. Δεν ξέρω, ελπίζω να έγινα κατανοητός, να ήταν κατανοητά αυτά που λέω τώρα. Αν θέλετε, αν έχετε κάποιες απορίες, μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω, μέσω του chat ίσως να το... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Έχω κρατήσει τις ερωτήσεις. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Έχω κρατήσει τις ερωτήσεις και ξεκινάω, γιατί ήταν από την αρχή, ο Ιωάννης. Πρώτη ερώτηση. Ο Ιωάννης ρωτάει για τις ετικέτες. Μιλάμε για το πρώτο part του αποθετηρίου. Για τις ετικέτες, είναι απλά κείμενα που εισάγει ο καθένας ή είναι κείμενα που ακολουθούν κάποιο πρότυπο, π.χ. λεξιλόγια από οντολογίες. Βοηθάνε στην αναζήτηση? Οι ετικέτες μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έχει κάποιο περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι πιστεύουμε μπορεί να είναι
Οποιαδήποτε λέξη κλειδί που περιγράφει το σύνολο δεδομένων. Ποια ήταν το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης? Αν ακολουθεί κάποια αντολογία. Σχετικά με... ναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Αρκεί να είναι λέξεις, κείμενο μόνο μπορούμε να βάλουμε προφανώς, αλλά... Αν υπάρχει μια λέξη που περιγράφει την οντολογία μας, ας πούμε, γράφουμε αυτή τη λέξη και πατάμε το κόμμα, για να μπορεί κάποιος να την αναζητήσει. Mm-hmm. Ωραία. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Το αρχείο δεδομένων είναι κατανοητό σε άνθρωπο ή πρέπει να γίνει εκτέλεση από κάποιο πρόγραμμα? Μπορείτε να ανοίξετε. Το δεύτερο το έχουμε ήδη κάνει. Το αρχείο δεδομένων είναι κατανοητό σε άνθρωπο ή πρέπει να γίνει εκτέλεση από κάποιο πρόγραμμα? Πάλι για το αποθετήριο, την ώρα της παρουσίας του αποθετήριου. Για το αποθετήριο, το αρχείο δεδομένων... ανεβάζω το αρχείο δεδομένων, το οποίο ας πούμε, μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη μορφή, CSV, TXT ή κάτι άλλο. Και αυτός που τον ενδιαφέρει μετά να το αναζητήσει, το κατεβάζει στον υπολογιστή του και το ανοίγει με το πρόγραμμα που έχει στον υπολογιστή του. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει μέσα από το σύστημα το αρχείο δεδομένων. Θα το κατεβάσει ο χρήστης στον υπολογιστή του και θα το ανοίξει κάνοντας διπλό κλικ και θα δει τι περιέχει μέσα, αν έχει το αντίστοιχο πρόγραμμα ο ίδιος που το ανοίγει αυτό. Δεν ξέρω αν κάλυψα την ερώτηση. Δεν ξέρω, αλλά μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν και στο chat. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν, οπότε συνεχίζω με την επόμενη ερώτηση από τον Ιωάννη. Όταν αναφέρεστε σε servers, μιλάτε για φυσικά αντικείμενα ή cloud, υπάρχει περιορισμός σε πόρους, μνήμη, υπολογιστική ισχύ κλπ? Ναι, στο cloud είναι και υπάρχει περιορισμός εκεί πέρα που, όπως είδαμε και πριν, εκεί που επιλέγω το server, μου γράφει από δίπλα πόσο, τι πόρους μου δίνει το σύστημα. Εκεί, στο παράδειγμα, ήταν για παράδειγμα 2 virtual machines με 2 GB RAM το καθένα. Ανάλογα το φόρτο του συστήματος και τις δυνατότητες του συστήματος εκείνη τη στιγμή, θα μας δοθεί και διαφορετικός αριθμός, μέγεθος πόρων, ας πούμε. Mm-hmm. Να πω εγώ εδώ κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το αναφέραμε, ότι το HELIX είναι μια σύμπραξη, είναι υπό ανάπτυξη μεταξύ του Αθηνά και του ΕΔΤΕ, παλαιότερα ΕΔΕΤ. Οπότε, υπηρεσίες όπως οι virtual machines που είπες, HPC, υποδομές κτλ, όλα αυτά τα ενσωματώνει, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται πιο σε ένα περιβάλλον, να μπορεί ο ερευνητής να βρίσκει όλα αυτά που χρειάζεται για την ανάλυση των δεδομένων του και για μεγάλα δεδομένα, όπως ανέφερες. Ναι, ακριβώς. Οπότε, πηγαίνω στην επόμενη ερώτηση. Την ειδική βιβλιοθήκη, η Ιωάννα, νομίζω ότι έκανε αυτή την ερώτηση. Η ειδική βιβλιοθήκη που χρησιμοποιείτε, στο παράδειγμα, την υποστηρίζει το Jupyter Lab ή πρέπει να την εγκαταστήσετε εσείς? Η συγκεκριμένη που χρησιμοποίησα εγώ για τα σεισμικά δεδομένα, αυτή τη στιγμή είναι υπό ανάπτυξη, γι' αυτό και δεν έκανα διπλό κλικ να μπω να ξεκινήσω κάποιο σερβερ. Δηλαδή δεν υπάρχει η βιβλιοθήκη αυτή, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα που είναι διαθέσιμο. Θα γίνει, αλλά γενικότερα όλες οι βασικές βιβλιοθήκες της Python σίγουρα υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή και πολλά ακόμα. Και όλα τα διαθέσιμα data science tools, για παράδειγμα, υποστηρίζονται. Οπότε δεν υπάρχει και... Ναι, αυτή η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ήταν πολύ εξειδικευμένη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν... Ναι. Okay. Και ένα ακόμα εδώ πέρα. Εννοώ αν υπάρχει δυνατότητα visualization των δεδομένων, π.χ. γεωχωρικά δεδομένα. Ναι, βέβαια. Όπως είδαμε, όταν εκτελούμε ένα κομμάτι κώδικα στο Jupyter Lab, από κάτω μας εμφανίζεται η εικόνα που παράγει. Αν είναι γεωχωρικά δεδομένα και μέσω των αντίστοιχων βιβλιοθηκών, για παράδειγμα, αν έχουμε κάποιο θεματικό server για GeoNotebooks, μπορούμε από κάτω να παίρνουμε visualization για γεωχωρικά δεδομένα, όπως το είδαμε στο παράδειγμα. Mm-hmm.
Επειδή έχει τύχει να χρησιμοποιήσουμε εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν την υποστηρίζει ένα σερβερ? Τώρα αυτό, συνήθως οι εξειδικευμένοι σερβερς θα ονομάζονται και βάσει της εξειδίκευσης αυτής. Για παράδειγμα, άμα είναι κάποιο σερβερ που είναι για data science, θα λέγεται data science server. Αν είναι κάποιο που, που είναι για γεωχωρικά, θα ονομάζεται και κάπως αντίστοιχα. Τώρα αυτό ακριβώς, αν υπάρχει και κάποια άλλη βιβλιοθήκη που θα θέλαμε να ξέρουμε αν ο κάθε σερβερ την υποστηρίζει, ακριβώς δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ. Ίσως με ένα email ή να, θα μπορούσε να γίνει η ερώτηση. Υπάρχει, καταρχήν ξέχασα να σας πω ότι σας καλούμε να γίνετε μέλος του συστήματος, μέλη του συστήματος, να το δοκιμάσετε, να ανεβάσετε τα δεδομένα σας, να τα εκτελέσετε, να το ψάξετε γενικότερα. Και οτιδήποτε, αν έχετε κάποια πορεία στο site του Helix, κάτω-κάτω υπάρχει ένα email στο οποίο μπορείτε να στείλετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ακόμα και αν θέλετε, μπορείτε να γίνετε και δοκιμαστές, χρήστες beta του συστήματος, στέλνοντάς μας πάλι ένα email για να δείτε, να δοκιμάσετε οι υπηρεσίες που είναι αυτή τη στιγμή και λειτουργικότητες υπό ανάπτυξη. Οπότε το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το απαντήσω ακριβώς εγώ τώρα. Νομίζω όμως ότι μπορεί να εμπλουτιστεί, εφόσον είναι υπό ανάπτυξη. Εάν κοινωνήσουν μαζί σας και δούνε την έλλειψη που υπάρχει και είναι εφικτό να γίνει μια προσθήκη τέτοια, μπορεί να γίνει, θεωρώ. Βεβαίως, είναι κάθε πρόταση, ας πούμε, λειτουργικότητας είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να την υλοποιήσουμε. Για παράδειγμα, εκεί τώρα που είδαμε τους διαθέσιμους σερβερς, θα μπορούσε να υπάρχει ένα κουμπάκι information από δίπλα, που πατώντας το θα εμφανίζει περισσότερες λειτουργίες, περισσότερες πληροφορίες για τον κάθε σερβερ, τι βιβλιοθήκες αυτός μπορεί να φορτώσει και τι αφορά γενικότερα. Mm-hmm. Ένα παράδειγμα. Άλλη ερώτηση είναι, θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια σειρά σεμιναρίων, ώστε εκτός από την προσωπική μας ενασχόληση να εξοικειωθούμε με αυτά τα περιβάλλοντα οι νέοι ερευνητές? Και εδώ να πω, μάλλον διαζώσεις, αν καταλαβαίνω καλά. Πάντως, παρόλα αυτά, πέρα από τα webinars, θα κάνουμε ένα workshop για το Helix στις 18 Δεκεμβρίου. Όσοι θέλετε να το σημειώσετε, θα στείλουμε και ένα save the date και επίσημη πρόσκληση αυτές τις μέρες, την επόμενη εβδομάδα, στο δεύτερο συμπόσιο, στο πλαίσιο του δεύτερου συμπόσιου για την ανοιχτή επιστήμη, που θα γίνει στην Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε κάποια hands-on και θα μπορείτε, όσοι θέλετε, να έρθετε. Θα είναι και ο Γιώργος εκεί και άλλοι συνάδελφοι και να τα δείτε και στην πράξη και μόνοι σας, πέρα από το tutorial αυτό. Ωραία, το σημειώνουμε. Τι άλλο θέλω να πω. Έχω κι εγώ μία ερώτηση. Να δω αν υπάρχει άλλη, για να και τις δικές μου. Ερώτηση, η οποία δεν είμαι σίγουρη αν το είδα στην αρχή, για το αποθετήριο. Μπορούμε να ανεβάσουμε και αρχείο μεταδεδομένων πέρα από το να χρησιμοποιήσουμε τη φόρμα αυτή? Δηλαδή, αν έχουμε τα δικά μας μεταδεδομένα, τη δική μας επιστήμη και κατάλαβες. Ναι. Ναι, βέβαια. Αν είδες εκεί που κάνω την προσθήκη νέων δεδομένων, έχει την επιλογή δημιουργία νέου ή μεταφόρτωση ενός ήδη υπάρχοντος συνόλου αρχείου μεταδεδομένων. Mm-hmm. Οπότε, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ναι, σε XML μορφή θα αναγνωριστεί από το σύστημα και θα μπουν αυτόματα όλα τα μεταδεδομένα χωρίς να χρειαστεί να τα γράψεις ένα-ένα. Mm-hmm. Ωραία. Και ακόμη είχα, αλλά μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ήταν για το lab. Α, για το lab, ναι. Και ποια είναι η διαφορά με το RStudio, για παράδειγμα? Πολλοί ερευνητές γνωρίζω ότι χρησιμοποιούν το RStudio. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς που μας ακούει τώρα και είναι στο webinar χρησιμοποιεί κάτι αντίστοιχο για ανάλυση και visualization. Το RStudio είναι ένα πλήρες πρόγραμμα, πλήρες IDE για την R. Το οποίο είναι, καταρχήν, αρκετά, έχει μια καμπύλη εκμάθησης πολύ πολύ μεγαλύτερη από ότι τα notebooks.
Δηλαδή, κάποιος που δεν είναι ασχολείται με την επιστήμη δεδομένων, θέλει κάποιο καιρό να το μάθει. Αντιθέτως, ας πούμε, στο notebook, απλά το μόνο που πρέπει να ξέρει είναι να γράφει τη γλώσσα, πηγαίνει στο πλαίσιο, γράφει τον κώδικα του και τον εκτελεί. Παράλληλα, ό,τι δημιουργείται στο notebook μένει εκεί. Για παράδειγμα, εγώ αν έχω έναν κώδικα και τον τρέξω στο notebook, δημιουργώ ένα σαν κείμενο από την αρχή μέχρι το τέλος, το οποίο μπορεί κάποιος να μπει, να το ανοίξει, θα το εμφανιστεί ακριβώς όπως είναι, όπως το έχω και εγώ, και απλά να το διαβάσει. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητα. Γι' αυτό λέγεται και notebook, είναι σαν σημειωματάριο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, δεν είναι περιβάλλον ανάπτυξης. Δηλαδή τα notebooks δεν τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάτι το οποίο θα πάει για... θα βγει εκτελέσιμο αρχείο και θα χρησιμοποιηθεί για προϊόν. Είναι για να μοιραζόμαστε μεταξύ μας κώδικα, αποτελέσματα κώδικα και περιγραφή αυτού του κώδικα με όμορφο τρόπο και εύκολο να τον καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, κυρίως αυτή είναι, νομίζω, η διαφορά. Εμένα μου είναι αρκετή αυτή. Ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι ακόμα νέα στην ανάλυση των δεδομένων. Είναι ωραίο πάντως. Και εγώ τελευταία, να σου πω την αλήθεια, που κάνω κάποια πράγματα και θέλω να δω στα γρήγορα κάτι, χρησιμοποιώ notebooks. Mm-hmm. Γιατί όταν θα τα ξανανοίξω θα είναι όλα εκεί και μπορώ να τα δείξω σε κάποιον εύκολα. Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχει και άλλη ερώτηση από την βλέπω. Μπορεί να κάνεις και ανάλυση των δεδομένων που φορτώνουμε? Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Βέβαια, ναι. Φορτώνουμε μια βιβλιοθήκη για στατιστική ανάλυση, οποιαδήποτε θέλουμε, και τρέχουμε τον κώδικα και μας εμφανίζονται τα αποτελέσματα από κάτω. Ό,τι κάνουμε. Μισό λεπτό να διαχωρίσω κάτι εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν εννοεί εδώ κάποιο εργαλείο στατιστικής ανάλυσης με γραφικό περιβάλλον, όπως κάποια που υπάρχουν και χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εδώ γράφουμε κώδικα. Πρέπει να δηλαδή, άμα ξέρουμε τη γλώσσα που κάνει στατιστική ανάλυση, R, Python ή Julia, γράφουμε το ό,τι θέλουμε και το εκτελούμε, ναι, προφανώς. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε στατιστική ανάλυση από το γραφικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε να το κάνουμε παντώντας απλά κουμπιά, πρέπει να γράψουμε κώδικα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν κάλυψα την απάντηση. Την ερώτηση. Θα μας το πούνε. Ο Χάρης, ωστόσο, ρωτάει, πέραν του Jupyter, μπορούν τα notebooks να χρησιμοποιηθούν σε άλλες πλατφόρμες τύπου Google Collab by PyTorch? Τώρα δεν έχω χρησιμοποιήσει να τον Google Collab. Αν χρησιμοποιεί τώρα το Google Collab, ενδεχομένως να χρησιμοποιούν και αυτοί οι notebooks, οπότε μπορούμε απλά να χρησιμοποιήσουμε τον κώδικα και εκεί. Αλλά να πω την αλήθεια, δεν έχω χρησιμοποιήσει, οπότε καλύτερα να μην είναι από κάτι που είναι από προσανατολίσει τον άνθρωπο τώρα. Okay. Δεν βλέπω άλλες ερωτήσεις. Περιμένουμε όμως ένα λεπτό. Να πω στο... Να πω το περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν άλλες ερωτήσεις, ότι όσοι ρωτάνε για δηλώσεις, για βεβαιώσεις παρακολούθησης, να πω ότι το OpenAIRE δίνει κάποιες βεβαιώσεις παρακολούθησης, αλλά μόνο για να χρησιμοποιήσεις για να τη δώσεις στο φορέα σας και να δικαιολογήσετε αυτή τη μία ώρα που ήσασταν κοντά μας, αντί να είσαστε προφανώς να κάνετε τα καθημερινά σας καθήκοντα στο χώρο εργασίας σας. Κατά τα άλλα, είναι ανεπίσημη, δηλαδή δεν είναι επίσημο έγγραφο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δικαιολογήσετε κάτι σαν εκπαίδευση, σαν extra skills. Αυτό θέλω να πω. Όσοι θέλετε παρόλα αυτά κάποια βεβαίωση, ναι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο openaire@athena.gr και να σας δοθεί. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση.
Οπότε το κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τον Γιώργο. Ήταν πολύ περιεκτική και ξέρω ότι δύο μεγάλα εργαλεία και για το αποθετήριο και για το lab. Εγώ αναμένω στα επόμενα για να τα δούμε λίγο και πιο πρακτικά όλοι μαζί και στις 18 Δεκεμβρίου. Ωραία. Καλημέρα. Εδώ υπόλοιπο. Ευχαριστώ και εγώ για όλους που παρακολουθήσανε. Σε ευχαριστώ και εσένα, Έλλη. Και ναι, όπως είπα, μπείτε στο σύστημα, ψάξτε και ρωτήστε. Το mail είναι κάτω στο site και πιστεύω θα σας αρέσει. Τέλεια, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.